και λιμάνι του άφωνου πλούτου. Πώς με ένα χτύπημα μόνο χάθηκε τόση ευτυχία και τα νιάτα των Περσών με μιας μαράθηκαν. Δεν ευχήθηκα ποτέ να αναγγείλω πρώτος τις συμφορές, αλλά ήρθε η ώρα που έγινε ανάγκη, Πέρσες, να περιγράψω εγώ τα πάθη όλα. Γιατί ολόκληρος ο στρατός των βαρβάρων χάθηκε. Συμφορές θλιβερές, άθλιες και πρωτάκουστες! Αλίμονο, κλάψτε Πέρσες ακούγοντας τέτοιο κακό! Όλα τέλειωσαν πια. Κι εγώ ο ίδιος δεν περίμενα να δω το φως του γυρισμού. Και εμείς, που τόσα έχουμε ζήσει, δεν περιμέναμε να φτάσει τέτοια ώρα. Πέρσες, τα έζησα αυτά που θα σας πω. Δεν τα άκουσα από άλλους. Πέρσες, τα έζησα αυτά που θα σας πω. Δεν τα άκουσα από άλλους. Πέρσες, τα έζησα αυτά που θα σας πω. Δεν τα άκουσα από άλλους. Πέρσες, τόσες χιλιάδες φέλης. Για τους δύσπυρους Πέρσες. Όλα εσύ τα φέρανε στραβά, αλίμονο, για το στρατό μας. Κάθηκε! Μισητό θα ακούγεται στα αυτιά μου το όνομα της Αλαμίνας. Και την Αθήνα όταν θυμάμαι θα στενάζω. Αλίμονο! Μισητήκε για μας η Αθήνα, για τους δύσπυρους. Και στη μνήμη βαθιά χαραγμένη. Άφησε άδικα τόσες Περσίδες δίχως άντρες. Και χωρίς τα παιδιά τους. Αλίμονο η δύστυχη! Μένω ξαφιασμένη από τα τόσα κακά! Η συμφορά αυτή με ξεπερνάει και δεν έχω το κουράγιο ούτε να ζητήσω να μάθω ούτε λόγια να πω πόσο μεγάλο το κενό που νιώθω. Όμως τα βάσανα που δίνουν οι θεοί πρέπει οι θνητοί να τα υπομένουν. Στάσου λοιπόν και μίλα για τη συμφορά όσο και αν υποφέρεις. Ποιο ζει και ποιον να απενθήσουμε από τους στρατηγούς. Ποιος πεθαίνοντας το σκύπτρο του χάνει. Ο Ξέρξης ζει και βλέπει το φως. Φως το παλάτι μου! Έκανες την κατάμαυρη νύχτα ολόλευκη μέρα. Ο Αρτεμβάρης όμως, αρχηγός σε 10.000 υπείς, τσακίστηκε πάνω στις βραχώδεις ακτές των Σιλινιών. Και ο χιλίαρχος Δαρδάκης, πληγωμένος από δόρη, έπεσε από το πλοίο του με μιας, αφήνοντας ένα κούφιο ήχο. Και ο Άριστος Στενάγων, παιδί των Βακτρίων, περιπλανιέται στο νησί του Έαντα το θαλασσοδαρμένο. Ο Λίλαιος, ο Αρσάμις και ο Αργίστης χτυπιούνται νικημένοι πάνω στις ξέρες του νησιού που θρέφει περιστέρια. Και ο Αρκτέας που ξεκίνησε από τις πηγές του Νείλου και ο Αρδεύης και ο Ασπιδοφόρος Φαρνούχος. Και οι τρεις μαζί από το ίδιο έπεσαν καράβι. Ο Μάταλος από τη Χρύσα, αρχηγός σε 10.000 άντρες και οδηγός σε 30.000 μαύρα άλογα, σκοτώθηκε! Κι αυτός! Κι έγινε πιο κόκκινη από κόκκινη πλούσια πυρόξανθη γενιάδα του, απ' τη θαλασσινή πορφύρα στη βαφή. Κι ο Μάγος ο Άραβος και ο Αρτάβης ο Βάκτριος που ζούσε σε άγονη γη, εκεί αφανίστηκαν. Κι ο Αμίστρης και ο Αμφιστρέας που κρατούσε ακούρα στο δόρυ και ο γενναίος Αριόμαρδος που βύθισε στο πένθος της Άρδης και ο Θησάμις ο Μίσιος και ο Θάριβης της Λύρνας Τέκνο και όμορφος άντρας κυβερνήτης σε 250 καράβια κοίτονται σκοτωμένοι με θάνατο ικτρό και ο γενναίος Ιένεσης,
τον Κυλίκον ο έπαρχος που στους εχθρούς έφερε πόνο μεγάλο. Χάθηκε ένδοξα. Για τους αρχηγούς, αυτά θυμάμαι μόνο. Και από τα τόσα κακά, πάλι σου λέω τα λίγα. Καλή μόνο. Ακούω μεγάλες συμφορές που είναι ντροπή για τους Πέρσες και αρχή ατέλειων των θρήνων. Ξαναγύρνα από την αρχή και πες μας, ήταν πολλά τα πλοία των Ελλήνων να ρηχτούν, πώς τόλμησαν στο δικό μας τόλο. Αν ήταν ζήτημα αριθμών, οι βάρβαροι σίγουρα θα νικούσαν. Γιατί όλα και όλα τα ελληνικά ήταν 300 πλοία και 10 ακόμα διαλεχτά. Και ο Ξέρξης, όπως ξέρεις, 1000 οδηγούσε πλοία και άλλα 207 ταχύπλοα καράβια. Αυτή ήταν η αναλογία. Είναι αυτός ο λόγος που ντυθήκαμε? Όχι. Κάποιος θεός αφάνισε το στρατό μας, επηρεάζοντας άνισα το ζύγισμα της τύχης. Οι θεοί προστατεύουν την πόλη της Παλάδας. Και παραμένει απόρθητη η πόλη της Αθήνας. Όσο θα υπάρχουν άντρες, το κάστρο ασφαλές είναι. Πώς άρχισε η ναυμαχία? Πες, ποιοι κάναν την αρχή, οι Έλληνες ή ο δικός μου γιος από αλαζονία για τα πολλά του πλοία? Δέσποινα, το κακό άρχισε απρόσμενα. Σαν να εμφανίστηκε από κάπου ένας θεός κακόβουλος και τιμωρός. Ήρθε ένας Έλληνας Αθηναίος και είπε στο γιο σου Ξέρξη τα λόγια αυτά. Όταν θα πέσει η μαύρη νύχτα, οι Έλληνες θα φεύγανε ορμώντας άτακτα στον καραβιόν τους πάγκους και θα δραπέτευαν κρυφά, πασχίζοντας να σώσουν τη ζωή τους. Τ' άκουσε εκείνος, χωρίς να αντιληφθεί το δόλο του Έλληνα, ούτε το φθόνο των θεών να υποψιαστεί, και αμέσως διατάζει στους ναυάρχους. Όταν το φως του ήλιου πάψει να φωτίζει τη γη και το σκοτάδι απλωθεί στον ιερό εθέρα, σε τρεις σειρές να βάλουν τα καράβια τους και τα ταχύπλοα να κυκλώσουν το νησί του Έαντα, κλείνοντας έτσι τις εξόδους και τα πολύ βόθαλασσινά περάσματα. Έτσι, ακόμα κι αν οι Έλληνες προσπαθήσουν να ξεφύγουν, βρίσκοντας κρυφή διαφυγή με τα πλοία τους, στο τέλος όλοι σίγουρα θα χάσουν τη ζωή τους. Αυτά είπε. Με γενναία ψυχή και φρόνηση. Γιατί δεν γνώριζε το μέλλον που οι θεοί του όρισαν. Οι ναύτες πειθαρχημένοι και με τάξη στρώναν το δείπνο. Και αργότερα ο καθένας προσάρμοζε στέρεα τα κουπιά στους καρμούς για να είναι έτοιμοι. Όταν το φως του ήλιου άρχιζε να φεύγει και ερχόταν η νύχτα, ο κάθε κοπηλάτης και ο κάθε φροντιστής των όπλων πειθαρχημένα τα πλοία οδηγούσαν κατά τη διαταγή. Ο σχηματισμός των καραβιών παρακινούσε τον άλλο και αρμένιζαν όπως για τον καθένα έχει οριστεί. Μέσα στη σιωπή της νύχτας οι καπετάνοι είχαν σε επιφυλακή τους ναύτες. Η νύχτα προχωρούσε με σιωπηλές ανάσες. Τον Ελλήνων στρατό το ίδιο σιωπηλός δεν αποφάσιζε, ούτε έδειχνε ότι κρυφά από εκεί ήθελε να φύγει. Όταν όμως η μέρα ολόφεγγι με τα λευκά της άτια ήρθε και απλώθηκε σ' ολάκερη τη γη, από το μέρος των Ελλήνων ακούστηκε μια βουή. Κάτι σαν άσματα θριαμβικά που δυνατά αντιβούιζε η ηχό τους πάνω στα βράχια του νησιού. Ένας φόβος τότε σιγά σιγά κυρίευσε τους Πέρσες που έβλεπαν ότι ξεγελάστηκαν. Γιατί ο ιερός Πεάνας που έψαλαν οι Έλληνες δεν ήταν για φυγή, μα για να ορμήσουν στη μάχη με γενναιότητα και θάρρος. Ο ήχος της άλπιγγας τους ξεσήκωνε και αμέσως με το πρόσταγμα μιας απόκοσμης φωνής τα κουπιά χτύπησαν με πάταγο τη βαθιά άρμη της θάλασσας. Και γρήγορα όλους τους είδαμε μπροστά μας. Πρώτη, η δεξιά πτέρυγα με τάξη προχωρούσε. Κι ύστερα ακολουθούσε ολόκληρος ο στόλος. Και μπορούσες πια από κοντά να ακούσεις τη δυνατή φωνή και να ξεχωρίσεις τα λόγια. «Ο παιδες Ελλήνων, είτε, ελευθερώστε την πατρίδα
Ελευθερώστε τα παιδιά, τις γυναίκες, τα ιερά των πατρικών θεών και των προγόνων του τάφους, νυν υπερπάντων αγών. Και από εμάς, μόνο η ταραχή απαντούσε. Δεν υπήρχε πια χρόνος για χάσιμο, απελπισμένες κινήσεις. Για το ένα πλοίο χτυπούσε τ' άλλο με τα χάλκινα έμβολα. Τότε ένα καράβι ελληνικό άρχισε τη συμπλοκή σπάζοντας όλα τα ακρόπρορα ενός πλοίου από τη Φινίκη. Αυτό χωρίς έλεγχο πια παρέστηνε τα υπόλοιπα και το ένα έπεφτε πάνω στ' άλλο. Ο Περσικός στόλος στην αρχή έμοιαζε ότι θα άντεχε και θα ξεπερνούσε το ξάφνιασμα. Όταν όμως το στενό μαζεύτηκε μεγάλος αριθμός πλοίων και κανένας δεν μπορούσε να δώσει βοήθεια στο άλλο, εμείς οι ίδιοι χτυπιόμασταν μεταξύ μας με τα χαλκόστομα έμβολα και σπάγαμε το πλοίο μας τα κουπιά. Και όσα πλοία παρέμειναν από το βαρβαρικό στόλο, κοπηλατούσαν δίχως τάξη για να ξεφύγουν. Δεν υπήρχε πια στρατός και τάξη για να τον φυλάξει. Τα ελληνικά πλοία επιδέξια μας περικύκλωσαν και μας χτυπούσαν, αναποδογύριζαν τα σκάφη μας και δεν μπορούσες να δεις θάλασσα πια, ήταν γεμάτη ναυάγια, ανθρώπους ναυαγισμένους. Οι Έλληνες, λες κι ήμασταν τόνοι ή άλλα ψάρια σε δίχτυα, μας χτυπούσαν με σπασμένα κουπιά και με σπαράγματα πλοίων μας κατασπάραζαν. Διακτές και ξέρες γέμιζαν με νεκρούς που ξέβραζε το ματωμένο κύμα. Θρήνη. Οδυρμοί έρχονταν από τα νυχτά της θάλασσας. Ώσπου το μάτι της μαύρης νύχτας έβαλε τέλος το κακό. Και 10 μέρες να μιλούσα, δεν θα αρκούσε να σου πω το μέγεθος της συμφοράς. Γιατί να ξέρεις, ποτέ μέσα σε μια μονάχα μέρα δεν χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Ο πέλαγος που μας έφερε πέλαγος συμφορών και έπνιξε τους Πέρσες. Πρέπει να ακούσεις αυτά που ακολούθησαν, γιατί πάνω σε αυτή προστέθηκε καινούργια συμφορά, διπλά χειρότερη. Ποια μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή που μπορεί να υπάρχει? Πες, ποιο είναι πιο κακό από το κακό που χτύπησε το στρατό μας? Από τους Πέρσες οι πιο δυνατοί, οι πιο γενναίοι, οι πιο εκλεκτοί και από ευγενική γενιά και από τους πιστούς οι πιο πιστοί στο βασιλιά αντιμοτικό είχαν όλοι τους θάνατο. Φιλή, υπήρχε λοιπόν και πιο μεγάλη συμφορά. Μας ήρθε, πρέπει να την αντέξουμε κι αυτή τη γνώση. Σ' ακούμε, ποιος θάνατος μπορεί να σε ετοιμάσει? Υπάρχει κάποιο νησί μπροστά στη Σαλαμίνα, μικρό και κακολίμανο, που τα αποφεύγουν τα πλοία και στις ακτές του συχνάζει μόνο ο Πάνας του χορού αεραστής και της κρυφής χαράς. Εκεί έστειλε ο Ξέρξης τους καλύτερους, σχεδιάζοντας να στήσουν ενέδρα και να ξεκάνουν τους εχθρούς που θα έφταναν στα βράχια ξεβρασμένοι από το κύμα. Έτσι και το στρατό των Ελλήνων εύκολα θα αποτέλειωναν, αλλά και τους δικούς μας θα σώζαν από τα θαλάσσια ρεύματα. Όμως το σχέδιο δεν πρόβλεψε σωστά το μέλλον. Όμως το σχέδιο δεν πρόβλεψε σωστά το μέλλον. Γιατί μόλις χάρισε ο Θεός τους Έλληνες τη δόξα της ναυμαχίας, αυτοί την ίδια μέρα βγήκαν από τα καράβια και το κορμί τους προφυλάσσοντας με χάλκινο εξοπλισμό κύκλωσαν γύρω το νησί ολόκληρο. Και οι Πέρσες δεν ήξεραν πού να κρυφτούν, γιατί βροχή τους έριγναν τις πέτρες οι Έλληνες και βγαίνοντας από τις κρυψώνες τους με τα βέλη τους εξόντωναν. Τέλος, όρμησαν με συντονισμένη δύναμη όλοι μαζί. Τους χτύπησαν. Τους τσάκισαν. Τους
αφού τέλειωσαν. Κανείς δεν γλίτωσε. Κανείς δεν γλίτωσε. Ο Ξέρξης σπάραξε με αυτό το χαμό. Γιατί απολόφω ψηλό στα Κρογιάλη κοντά, μετά το στόλο και το στρατό του είδε να συντρίβεται. Έσκισε τα ρούχα του. Έκλαψε γοερά. Πρόσταξε σε αυτούς που απόμειναν να φύγουν. Έτσι ξεκίνησε μια νέα συμφορά. Δίπλα στις άλλες βάλτιν. Διπλά για να θρηνείς. Αν ήταν μοίρα, να είναι μισητή αυτή που τόσο ξεγέλασε τους Πέρσες. Ο γιος μου έπρεπε λοιπόν να έχει πικρή τιμωρία του την ξακουστή Αθήνα. Λες κι ήταν λίγοι οι βάρβαροι που χάσαμε στο Παραθώνα. Πήγε για αυτούς να εκδικηθεί και μάκρυνε την γραμμή των συμφορών. Εσύ όμως πες μας, ποια πλοία γλίτωσαν το κακό? Πού είναι ο υπόλοιπος στρατός που πήγε? Μπορείς με ακρίβεια να μιλήσεις? Οι αρχηγοί των καραβιών που απέμειναν έδωσαν εντολή βιαστικά να ανοιχτούν στο Πέλαγος και να φύγουν για την πατρίδα! Ο υπόλοιπος στρατός χάθηκε στο Διωτών τη χώρα. Άλλοι αναζητούσαν γαργαρές βρύσες κορακιασμένοι από τη δίψα. Άλλοι έπεφταν από το λαχάνιασμα εξουθενωμένοι. Και εκεί διψασμένους οι εχθροί μας αποτέλειον. Όσοι απομείναμε, περάσαμε στη χώρα των Φωκαίων, τη γη της Δωρίδας και στο Μαλιακό τον κόλπο, όπου ο Σπερχιός αρδεύει την πεδιάδα με ευεργετικό νερό. Και από εκεί, οι πόλεις των Θεσσαλών και οι πόλεις των Αχαιών μας δέχτηκαν πεινασμένους. Και πέθαναν πολλοί. Εκεί, από λοιμό και δίψα, γιατί θερίζαν και τα δυο. Και μετά, στη γη της Μαγνησίας, και μετά, στον Μακεδόνων φτάσαμε τη χώρα. Και μετά, στο πέρασμα του Αξιού. Και μετά, στις βαλτώδεις καλαμιές της Βόλβης. Και μετά, στο Παγκαίον Όρος. Και μετά, στην Ιδονίδα Γη. Τη νύχτα αυτή, κάποιος θεός έφερε πρόωρο χειμώνα και πάγωσε όλο το ρεύμα του ιερού στριμώνα. Και όποιος πιο πριν δεν πίστευε σε θεούς, τώρα σε αυτούς με παρακλήσεις προσευχόταν, προσκυνώντας γη και ουρανό. Και όταν σταμάτησε ο στρατός τις πολλές επικλήσεις, άρχισε να περνά το παγωμένο πέρασμα. Και όποιος πέρασε πριν ανατύλει ο ήλιος, γλίτωσε τη ζωή του. Γιατί όταν ο λαμπρός δίσκος του ήλιου φλόγησε και έλειωσε την καρδιά του περάσματος, ο ένας έπεφτε πάνω στον άλλο μέσα στο ποτάμι και ένιωθε τυχερός όποιος γρήγορα ξεψυχούσε. Αυτοί οι λίγοι που έτυχε να γλιτώσουν, αφού πέρασαν τη Θράκη πολλά υπομένοντας, έφτασαν και στην πατρίδα. Έτσι όλα γίναν. Για να σπαράζει η Περσία, μνημονεύοντας τα αγαπημένα της νιάτα. Αυτά όλα είναι αληθινά. Αν και πολλά παραλείπω από τα δεινά που φύλαγε ο Θεός για τους Πέρσες. Μοίρα αδυσόπιτη, με πόση δύναμη ποδοπάτησε στο γένος των Περσών. Δυστυχώς, αυτό ήταν. Χάθηκε ο στρατός των Περσών. Ο της νύχτας όνειρο που γρήγορα αληθεύεις. Πόσο λάθος ερμηνεύουμε τα όνειρα όταν η επιθυμία μας τα κρίνει. Πριν μου ζητήσατε στους θεούς να προσευχηθώ. Αυτό θα κάνω τώρα.
να ξανάρθω από το παλάτι παίρνοντας προσφορές για τους νεκρούς και δώρα για τη γη. Ό,τι έγινε, έγινε. Στο μέλλον, ίσως τα καλύτερα να έρθουν. Όσα έχουν συμβεί, σκεφτείτε και δώστε σωστές συμβουλές σε πιστούς βασιλείς. Αν επιστρέψει το παιδί μου πριν γυρίσω, παρηγορήστε το και στο παλάτι συνοδεύτε το. Μην το αφήνετε μόνο, μήπως τα τόσα κακά προσθέσει κι άλλο ένα ενάντιον στον εαυτό του. Και πένθησε για τα εκβάτανα. Πονάνε πολύ, πολλές γυναίκες. Τις καλύπτρες ξεσκίζουν με απαλό χέρι. Τα στήθια τους βρέχουν με δάκρυα. Οι Περσίδες οι νιώπαντρες πενθούν γιατί ποθούν το χαμένο του στέρι. Στα πουπουλένια κρεβάτια τους ξεχάστηκε η χαρά της φιλίδωνης νιώτης. Και ενός πένθους ανθός άνθησε το αστήρευτο κλάμα. Μαζί τους θέλω να θρηνώ για τις Περσίας τους άντρες. Άδεια πια η γη της Ασίας στενάζει. Ο Ξέρξης τους οδήγησε αλίμονο. Ο Ξέρξης τους αφάνισε αλίμονο. Ο Ξέρξης αλίμονο, γιατί αυτός αρμάτωσε πλοία. Ο Δαρίος ποτέ άξιος βασιλιάς τοξότης δεν έβλαψε ποτέ τους πολίτες των Σούσων. Πεζούς και ναύτες τα πλοία τους οδήγησαν αλίμονο. Στα πουλιά με μαύρα φτερά τα πλοία τους αφάνισαν αλίμονο. Τα πλοία ήταν τα ολέθρια έμβολα και των Ιώνων τα χέρια.